Κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές πλευρές του δημόσιου συστήματος υγείας με βάση την εμπειρία μου, τόσο την στενά επαγγελματική, 25 χρόνια εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο, όσο και την πρόσφατη. Το τελευταίο πριν την εκλογή μου διάστημα υπήρξα διοικητής στην 7η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Μιλάμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, το σύστημα των φτωχών και των αδύναμων, το σύστημα που εξασφαλίζει και πρέπει να εξασφαλίζει την ισότιμη, καθολική, υψηλού επίπεδους, χαμηλού κόστους και υποκείμενη σε κοινωνικό έλεγχο πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας κατά συνέπεια μπορεί και πρέπει να επιτελέσει το ρόλο του ακόμα αποτελεσματικότερα, ακόμα πιο ολοκληρωμένα, το ρόλο του ως μία από τις αιχμές, κατά τη γνώμη μου η κύρια, της πολιτικής αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Ποιοι είναι οι σταθεροί άξονες στους οποίους πατάμε, με βάση τους οποίους βαδίζουμε? Πρώτο, αποφασίζουμε με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη που μας παρέχει ο χάρτης υγείας, απαλλαγμένη μακριά από τις όποιες ρουσφετολογικές μικροκομματικές επιλογές. Δεύτερο, σε συνθήκες υγειονομικής φτώχειας, παρά την μείωση των δαπανών που διατίθενται για την υγεία, ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές του Υπουργού προηγουμένως, καμία δομή υγείας δεν πρέπει και καμία δομή υγείας, δημόσιας υγείας δεν κλείνει. Οι όποιες αλλαγές από την δημιουργία νέων μονάδων μέχρι μετακίνηση των υπαρχουσών ακολουθούν απλά τις αντίστοιχες μετακινήσεις του πληθυσμού στην υγειονομική κάλυψη του οποίου αναφερόμαστε. Τρίτο, σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας, οι προτάσεις μας, οι αλλαγές που θα αποφασίσουμε, οι αποφάσεις μας τελικά στο σύνολό τους, πρέπει να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο του υπάρχοντος, και αναφέρομαι εδώ στη διάταξή του, όσο και του υποπρόσληψη, και αναφέρομαι εδώ στο σχεδιασμό των νέων προσλήψεων. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων, καθώς και την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση νέων. Αυτό το κομμάτι είναι αναπόσπαστο, ανεξάρτητα το αν και πόσο το θέλουμε, με την βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεμέλιο του δημόσιου συστήματος υγείας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η δημόσια υγεία, τόσο στην Ήπεθρο όσο και στον αστικό ιστό της πατρίδας μας. Παρά τις εξαιρέσεις, και υπάρχουν τέτοιες αρκετές φωτεινές εξαιρέσεις, ο κανόνας είναι ένας. Παρά την ύπαρξη προσωπικού που σε ορισμένες περιπτώσεις πλεονάζει στην Ήπεθρο, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει εκφυλιστεί κυρίως σε απλή συνταγογράφηση. Στο δε αστικό ιστό της πατρίδας μας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά απουσιάζει. Να πάρουμε την Ήπεθρο. Στηριζόμαστε στα περιφερειακά ιατρία, στα κέντρα υγείας των ιατρείων αυτών και στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, καινούργιες μονάδες, ουσιαστικά με πλουσιότερη στελέχωση από ένα περιφερειακό ιατρείο, οι οποίες πρακτικά ακολουθούν τις μετακινήσεις του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που ο κόσμος με τη μετακίνησή του απομακρύνεται από την έδρα του υπάρχοντος κέντρου υγείας. Από τα στοιχεία που έχουμε στο νομό Ηρακλείου, όπου έχουμε προχωρήσει κάπως περισσότερο την επεξεργασία με βάση το χάρτη υγείας, παράλληλα με τα κέντρα υγείας που υπάρχουν, σχεδιάζουμε και έχουμε προχωρήσει σε μια τέτοια συζήτηση και διαβούλευση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε σε κάθε Δήμο και ένα κέντρο 16 ώρες, 2-8 ώρα δηλαδή, 16 ώρες λειτουργίας. Επίσης, έχουμε ένα δίκτυο σταθμών του ΕΚΑΒ που έρχονται να συνεπικουρήσουν μέσα σε ένα συνολικό σχεδιασμό τις υπάρχουσες δυνάμεις στα κέντρα υγείας και στα ιατρία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επίγουσα πρόσβαση όποτε αυτή χρειάζεται του πληθυσμού στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σταθώ για λίγο στο θέμα των πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων. Ξεκίνησαν, όπως είπα, απλά με διαφορετική στελέχωση, με ένα ωράριο 8ωρου. Έχουμε ένα ιατρείο τέτοιο στο Τιμπάκι, στη Μεσαρά. Είναι μια περιοχή με μετακίνηση πολύ πληθυσμού, το οποίο ουσιαστικά περιοχή που προσφέρει σημαντικά στην οικονομία της χώρας, περιοχή πρωτογενούς τομέα. Το ιατρείο αυτό, σκεφτόμαστε, θα λειτουργήσει εντός του 15, να είναι 16ωρης λειτουργίας. Το ιατρείο παράλληλα των Σφακίων, λόγω του κακού οδικού δικτύου που κάνει την απόσταση από το κέντρο ακόμα μεγαλύτερη και λόγω του ότι είναι σε περιοχή Άγωνη, Γάβδος, Σαμαριά, περιοχές αν το θέλετε που πρόσφατα γίνονται και πύλες εισόδου των προσφύγων, προτείνουμε πιλωτικά καταρχήν να λειτουργήσει ως κέντρο εφημερίας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα αστικά κέντρα, ευρηματική χαρακτήρισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός μας την παρέμβαση για αυτά. Με τα ιατρεία της γειτονιάς και τις μονάδες αναφοράς τους, είμαστε έτοιμοι να το προχωρήσουμε στο Δήμο του Γαζίου. Τι σημαίνει είμαστε έτοιμοι? Έχουν δρομολογηθεί οι προσλήψεις του προσωπικού, αρκετά από το καινούριο προσωπικό υπάρχουν, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λύσει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση στο συνολικό σχεδιασμό και το κτηριακό πρόβλημα των ιατρείων. Έχουμε λύσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο την εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο του ρόλο. Με αυτήν την έννοια προετοιμαζόμαστε. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, τόσο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για την νοσοκομιακή προήλθαση που δεν έχουν απομακρυνθεί ο κίνδυνος της λειτουργικής της κατάρρευσης, το φάρμακο, την συγκρότηση των ΗΠΕ, την χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, όλο το ιδιωτικό σύστημα υγείας που δουλεύει παράλληλα με το δημόσιο, χωρίς να συναντιόνται αυτά τα δύο, με αποτέλεσμα την σπατάλη δυνάμεων, τη σπατάλη πόρων και τελικά την οικονομική αιμορραγία του λαού μας. Πιστεύω ότι στα νομοσχέδια που θα έρθουν μετά την συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων θα μας δοθεί δυνατότητα και πιο ολοκληρωμένη συζήτηση αλλά και συγκεκριμένων αποφάσεων. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ βλέπω την προσπάθειά μας να σταθεροποιήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας ενταγμένη συνολικά στην προσπάθειά μας να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία, να σταθεροποιήσουμε την ελληνική κοινωνία και τελικά τη χώρα μας. Πιστεύω ανεξάρτητα από το πόσοι πολιτικά συντάσσονται μαζί μας. Πιστεύω ότι με βάση την εκφρασμένη συμπόρευση του λαού μας, παρόλες τις δυσκολίες, η προσπάθειά μας θα είναι τελικά επιτυχής, θα είναι νικηφόρα. Σας ευχαριστώ.